Αντίκες, βιβλία, pick-up, παιχνίδια και αντικείμενα που σώθηκαν χάρη σε ανθρώπους που ξέρουν να εκτιμούν όσα απαιτούν οι περισσότεροι, θα βρει κανείς τον μπάγκο ενός ρακοσυλλέκτη. Αλλά οι ρακοσυλλέκτες όμως δεν είναι κάποιοι άγνωστοι. Έχουν όνομα και σωματείο από το 1992 και αυτό λέγεται Ερμής. Αυτό το δημιουργούσαν οι πρόγονοί μας, οι πατεράδες μας που είχαν προθέρθει στην Αθήνα, βιοπορούσαν σε πεζοδρόμια. Ψάχνανε πράγματα, τους διώχνανε από εδώ, βρίσκανε πράγματα στα σκουπίδια, τα βάζανε στο πεζοδρόμιο. Έρχονταν η αστυνομία, ο Δήμος, τους έδιωχναν από εδώ, από εκεί, δεν είχαν ένα σταθερό χώρο. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι αποφασίσαν να φτιάξουν ένα σωματείο, ούτως ώστε να μπορούν να πουλάνε κάπου νόμιμα και μόνιμα. Η Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων υποδέχτηκε το δεύτερο φεστιβάλ του Σωματείου Ρακοσυλλεκτών υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Τα ευρήματα των ρακοσυλλεκτών εκτέθηκαν στον προάβλιο χώρο του Μηχανουργείου και οι επισκέπτες παζάρευαν μέχρι τη δύση του ηλίου. Βγάζουν την πραγμάτια τους εδώ, είναι οι τιμές σίγουρα καλύτερες, μνήμες από το παρελθόν και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο ο κόσμος να έρχεται, να βλέπει, να ψωνίζει. Όλα αυτά τα αντικείμενα. Το 70% είναι από τους δρόμους, από τα σκουπίδια. Αλλά έχουμε και ένα 30%, 40%. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ακριβώς πόσο είναι τα ποσοστά. Προέρχονται από σπίτια που καθαρίζουν. Δηλαδή, τα μέλη μας πάνε και σε σπίτια, καθαρίζουν, χωρίς να πάρουν κάποια λεφτά, κάποια αμοιβή γι' αυτό. Καθαρίζουν και ό,τι περισσεύει, θέλει να το πετάξει ο νοικοκύρης από αυτό. Τα παίρνουν και τα εκθέτουν στο παζάρι μας για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Όλα τα αντικείμενα τα δικά μας σχεδόν είναι συλλεκτικά, έτσι. Τώρα που τα προμηθευόμαστε, άλλα είναι από τη συλλογή μας, άλλα είναι που τα βρίσκουμε, ας πούμε, άλλα που τα ανταλλάσσουμε με διάφορους φίλους εδώ, συναδέλφους κτλ. Αλλά κοιτάμε όσο το δυνατόν και σήμερα εδώ να φέρουμε όσο πιο προσεγμένα πράγματα. Η επιλογή του χώρου έκθεσης των αντικειμένων από τα μέλη του σωματείου δεν ήταν τυχαία. Έγινε στο πλαίσιο της επιθυμίας τους να αλλάξουν την αντίληψη του κόσμου που έχουν για τους ρακοσυλλέκτες. Ήρθαμε στη Τεχνόπολη, γιατί η Τεχνόπολη είναι ένας πολιτιστικός και γίνονται όλες οι καλές εκδηλώσεις εδώ πέρα για να τραβήξουμε την προσοχή του κόσμου ότι οι ρακοσυλλέκτες δεν είναι αυτό που σκέφτονται. Είναι αυτοί που θα δουν εδώ. Δηλαδή είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, είναι έντιμοι, είναι οικογενειάρχες που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσω αυτής της δουλειάς. Μία επίσκεψη σε κάποιο παζάρι του Ερμής στην Ιερά Οδό 44 είναι αρκετή για να ξαφνιαστεί και να εντυπωσιαστεί κανείς από τις αναμνήσεις που θα φέρουν κάποια μικρά πεταμένα και ξεχασμένα αντικείμενα πάνω σε κάποιο πάγκο.